Να καλησπέρισουμε λοιπόν και ζωντανά στον αέρα του Ραδιονέτ, τον Νίκο Τζιόπα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λίλιαν. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Συνήθως λοιπόν σε ακούμε ηχογραφημένο. Με το ηχογραφημένο που μας στέλνεις από τη Γερμανία είναι η πρώτη μας ζωντανή έτσι, επαφή ραδιοφωνικά. Να το συνεχίσουμε, να είναι πιο ζωντανή η κουβέντα μας. Πολύ ευχαρίστω. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει με τους αλβανικούς αετούς που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρι πλέον στα social media, και είναι ένα θέμα που, όπως έλεγες και πριν, δεν έχει την εντύπωση ότι θα αντιμετωπιστεί και σοβαρά από την ελληνική πλευρά. Να πω καταρχάς ότι η εκπομπή που κάνω, η Εθνοφρένεια, γίνεται ηχογραφημένη για το λόγο ότι δουλεύω εκείνη την ώρα και δεν μπορώ να είμαι ζωντανά. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, για να ξέρουν και οι ακροατές. Αλλά είναι φρέσκια, πέρα, πρέπει πράγματι, να πούμε έτσι. Την ηχογραφείς λίγο πριν βγει στον αέρα, δεν είναι. Έτσι ακριβώς, για να είμαστε και κοντά στην επικαιρότητα. Είναι επίκαιρη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σαφώς και το ζήτημα αυτό που προέκυψε δεν είναι μεμονωμένο, έχει προκύψει και στο παρελθόν. Και επίσης να πω ότι προσωπικά το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο ζήτημα ακόμα και από την οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γιατί, ξέρεις, Λίλιαν, την οικονομία μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποτε θα τη φτιάξουμε. Εκείνο που δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε είναι τον Έλληνα. Και να συνοηθούμε εδώ, να καθορίσουμε επιτέλους, γιατί πολλά ακούμε, το τι σημαίνει Έλληνας, τι σημαίνει ελληνικό έθνος. Εμείς ως Έλληνες έχουμε τον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος και πολύ πρωτύτερα ο Όμηρος μας καθόρισε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ελληνικό έθνος, τι σημαίνει έθνος γενικότερα. Έτσι, αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμάς. Έθνος λοιπόν είναι οι άνθρωποι κοινής καταγωγής καταρχάς. Και από εκεί και πέρα κοινών ηθών και εθίμων, κοινής γλώσσας και κοινής θρησκείας. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να παράξουν Έλληνες από κάτι άλλο, αυτό το καταγγέλλω ως ρατσιστικό και είναι ρατσισμός. Είναι μεγάλος ρατσισμός να θες να ξεριζώσεις από την ψυχή μικρών παιδιών ή νεαρών ατόμων, όπως ήταν συγκεκριμένοι οι 7. Να ξεριζώσεις την εθνικότητά τους, την αλβανική τους εθνικότητα, και σώνει και καλά να τους αποκαλούς. Να τους αποκαλείς Έλληνες. Και το κάνεις αυτό γιατί? Επειδή έτυχε να γεννηθούν σε αυτή τη χώρα ή έζησαν κάποια χρόνια σε αυτή τη χώρα, παρακολούθησαν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική παιδεία στα σχολεία, και τώρα έρχεσαι και τους δίνεις την ηθαγένεια. Μα είμαστε με τα καλά μας. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους εγώ θαυμάζω προσωπικά, όσο και αν καταγγέλλω τις τάσεις τους, τους θαυμάζω γιατί? Γιατί διατηρούν ακέραιη την εθνικότητά τους. Μια εθνικότητα την οποία οι κύριοι που κυβερνούν και ψηφίζουν νόμους για τις ηθαγένειες θέλουν να τους την αλλάξουν. Αν αυτό είναι ο ορισμός του ρατσισμού. Αυτός είναι ο ορισμός του ρατσισμού. Από την άλλη μας κατηγορεί και ο Αλβανός βουλευτής ότι εμείς είμαστε οι ρατσιστές. Με έναν προκλητικό τρόπο αναφέρεται στην Ελλάδα και με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τους νεοσύλλεκτους που σχημάτισαν τον ΑΕΤΟ. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανάρτηση του Πύρο Λούταϊ που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ρατσιστικό κράτος και κάνει λόγο για ακραία μέτρα εναντίον των πολιτών του, ότι δεν σεβόμαστε τις ελευθερίες τους και πάρα πολλά άλλα. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Αλβανός βουλευτής καλώς κατ' εμέ κατηγορεί την Ελλάδα ως ρατσιστικό κράτος, αλλά για τους λάθος λόγους. Ρατσιστικό, όπως προείπα, είναι το κράτος επειδή προσπαθεί σώνει και καλά να παράξει Έλληνες από κάτι άλλο. Και οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν θέλουν, όπως έδειξε το γεγονός με τους 7 Αλβανούς, που είναι πολύ περισσότεροι. Θα δούμε κι άλλους στα μίντια. Βλέπουμε τώρα στα κοινωνικά δίκτυα κι άλλους να εκδηλώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ρατσιστές. Αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που ψηφίζουν νόμους για ηθαγένειες. Κατά τα άλλα, αυτό που κάνει το ελληνικό κράτος και διώκει αυτούς τους στρατιώτες, όχι μόνο δεν είναι ρατσιστικό, αλλά επιβάλλεται, αν θέλουμε να σεβόμαστε το Σύνταγμα των Ελλήνων και την ιστορία των Ελλήνων, αν θέλουμε να σεβόμαστε το έθνος μας. Και κατά τη γνώμη μου, αγαπητή Λίλιαν, θα πρέπει οι ποινές να είναι πολύ αυστηρότερες. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ο ίδιος σου λέει ότι εγώ δεν σέβομαι, φίλε, αυτό το κράτος, δεν σέβομαι τα χρήματα του ελληνικού λαού που με σπούδασαν, δεν σέβομαι το ψωμί που έφαγα και θέλω, και ενώ υπηρετώ τη θητεία μου για να πάρω ενδεχομένως, για να έχω όλα τα δικαιώματα που έχει ένας Έλληνας πολίτης, εγώ το προσβάλλω κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος είναι να υπερασπιστεί την εθνική του ελευθερία. Και η εθνική ελευθερία υπερασπίζεται μόνο όταν αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον, διωχθούν από το στράτευμα, απελαθούν, αφαιρεθεί η ηθαγένειά τους, η ελληνική ηθαγένεια που τους απεδόθη παρανόμως και παραφύσιν για μένα,
και να απελαθούν να πάνε στα σπίτια τους, αφού νιώθουν Αλβανοί και δεν σέβονται το κράτος που τους φιλοξενεί, να πάνε να ζήσουν εκεί. Νίκο, να σου κάνω άλλη μία ερώτηση, μιας και εμείς εδώ οι Έλληνες, ζώντας όλη αυτή την πραγματικότητα, έχουμε μία αλφα εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Εσείς οι Έλληνες που ζείτε και δραστηριοποιείστε στο εξωτερικό, αλλά έχετε πολύ άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι εικόνα έρχεται εκεί από τα όσα ζει η Ελλάδα σήμερα και την εικόνα που παρουσιάζει σαν χώρα? Ναι, την εποχή του διαδικτύου και της τεχνολογίας δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι δεν έχει άμεση γνώση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε ότι η χώρα καταραίει, όλοι ξέρουμε ότι η χώρα πάει κατά διαόλου, και αυτό δεν είναι δική μου διαπίστωση, είναι διαπίστωση ακόμα και των διεθνών οικονομικών οίκων που λένε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Όλοι το λένε. Ακόμα και ακούω προσφάτως βέβαια και ακόμα και τους υποστηρικτές του μνημονίου να λένε ότι αυτό δεν... Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, το ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή, που είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα πάει στην Ευρώπη τώρα στην κυρία Μέρκελ για να της πει ότι δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Μα είμαστε σοβαροί. Όλοι το ξέρουμε ότι δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Και εκείνο που εισπράττουν εδώ οι Έλληνες, και πραγματικά θέλω να συγχαρώ πολλά ΜΜΕ ελληνικά της Γερμανίας και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Προσφάτως συνομιλούσα με μια δημοσιογράφο από Στουτγκάρδη, που προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα, προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες του εξωτερικού ότι πρέπει να ασχολούνται πιο ανεργά με τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα και όπου μπορούν να βοηθούν. Και να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία πολιτικά είναι εναντίον της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά όμως θέλω να εξαίρω τη στάση του γερμανικού λαού, ο οποίος, να σε πληροφορήσω αγαπητή Λίλιαν και να πληροφορήσω και τους ακροατές μας, ότι βλέπει με συμπάθεια την Ελλάδα. Γίνεται βέβαια η σχετική πλάκα, η ειρωνία για το που έχουμε φτάσει, αλλά παρόλα αυτά δεν κατηγορεί κανένας τον ελληνικό λαό. Ακόμα και οι Γερμανοί έχουν συνειδητοποιήσει, ο απλός λαός μιλάω τώρα, ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι πολιτικό. Το πολιτικό σύστημα κατηγορούν και όχι τον ελληνικό λαό. Ας το συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι Έλληνες επιτέλους, να απεμπλακούμε από αυτό το σύστημα που μας έφερε μέχρι εδώ και τώρα μας υπόσχεται ότι θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση που το ίδιο δημιούργησε. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλια το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σήμερα ακριβώς πριν 2 χρόνια εξελέγει στην κυβέρνηση. Όπως είπα και στην εκπομπή μου, αγαπητή Λίλιαν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει μια μακρά παράδοση του λέματος του ελληνικού λαού. Ποιος ξεχνάει πριν 5 χρόνια τον κύριο Σαμαρά που έλεγε ακριβώς τα ίδια που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και εφήρμοσε ακριβώς τα αντίθετα, από αντιμνημόνιο μνημόνιο. Το ίδιο. Δεν θα σταθώ καθόλου όμως στο οικονομικό. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι είπε ψέματα στον ελληνικό λαό, κορόιδεψε τους Έλληνες και συνεχίζει να τους κοροϊδεύει. Το πρόβλημα είναι αυτό που είχα γράψει και κάποτε προεκλογικά πριν 2 χρόνια, πριν ανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που θα τηρήσει, οι μόνες προεκλογικές δεσμεύσεις που θα τηρήσει, είναι αυτές που καταφέρονται εναντίον της ουσίας του ελληνικού έθνους. Ψήφισε νόμο για την ηθαγένεια, χτυπώντας την καταγωγή. Ψήφισε νόμο για τους ομοφιλοφίλους, για σύμφωνο συμβίωσης, χτυπώντας την ελληνική οικογένεια. Χτυπάει τη θρησκεία με οποιοδήποτε λόγο, με οποιοδήποτε τρόπο και σε κάθε αφορμή. Τι άλλο θέλουμε να καταλάβουμε? Ότι οι άνθρωποι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αλλοιώσουν την εθνολογική σύνθεση αυτού του λαού. Γιατί δεν μπορούν να κουμαντάρουν ένα έθνος εφόσον είναι ομοιογενή. Και στην Ελλάδα το ελληνικό έθνος είναι ομοιογενές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το έχουμε αποδείξει και στην Τουρκοκρατία, που δεν είχαμε κράτος αλλά είχαμε εθνική κοινωνία και επιβιώσαμε. Και αυτή την εθνική κοινωνία, η οποία έρχεται από πολύ μακριά και μέχρι σήμερα την κρατάμε ατόφια, εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να θέλουμε να την πάμε ακόμα πιο μακριά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει και το έχει αποδείξει με τέτοιους κατάπτυξους νόμους που μου κάνει εντύπωση, αγαπητή Λίλια, μου προξενεί εντύπωση, γιατί οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις δεν αναφέρονται σε αυτά. Μήπως είναι συνένοχοι και αυτοί στο έγκλημα? Γιατί δεν αναφέρονται? Γιατί δεν μιλάνε για τον νόμο για την ηθαγένεια, που υπάρχουν φωνές? Εγώ ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία, ορισμένοι διαφωνούν. Γιατί δεν θέτουν σαν πρώτο ζήτημα ότι εφόσον έρθουν στην κυβέρνηση θα αναθεωρήσουν αυτούς τους κατάπτυξους νόμους? Άρα λοιπόν πιστεύω ότι φέρει συλλογική ευθύνη το πολιτικό σύστημα για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε είναι αυτό που τον εξέτρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, τον έφερε στην εξουσία και ακολουθεί αυτές τις πολιτικές.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, και για την τηλεφωνική παρέμβαση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και ζωντανά. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, στο γνωστό πια ραντεβού μετά τις διαφημίσεις των 2:30. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να χαιρετήσω και ζωντανά τους ακροάτες του Radio Net και της Εθνοφρένειας και να τους πω, επειδή στην εκπομπή είναι περιορισμένος ο χρόνος και πρέπει να πω πάρα πολλά, μου δίνεται ευκαιρία να πω τώρα ότι εγώ κάνω αυτή την εκπομπή και δεν στηρίζομαι μόνο εγώ σε αυτά που λέω. Δέχομαι το διάλογο, καλό τον οποιονδήποτε έχει διαφορετική άποψη ή ακόμα και αν έχει την ίδια άποψη και διαφωνεί κάπου αλλού. Μπορεί να με βρει στο Facebook καταρχάς, στο Νικόλαος Διόπας με τόνους και πεζά στο Facebook ή στη σελίδα της Εθνοφρένειας, Εθνοφρένεια στο Facebook πάλι. Μπορεί να στείλει το μήνυμά του και ευχαρίστως και εμείς εδώ να του δώσουμε κάποια που τυχόν προκύπτουν για την επικαιρότητα. Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Χαιρετισμού στην Γερμανία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.